Γίνει και τι ακριβώς έχετε αναλάβει η κοινότητα, ο κοινοτάρχη Αρεδίου, ο κύριο Ιωάννης Ιωάννου. Εμείς αναλάβαμε την διεξαγωγή ολόκληρη τη διαδικασία τη ταφή από ξεκίνημα αυγεί ο τάφο. Θα έχουμε το κεραστικό για τη μνημόνευση. Ε, δώσαμε το χρόνο στο κημητήριο από πλευρά του Κοινοτικού Συμβουλίου να αναπαυθούν οι ψυχέ των δύο θυμάτων και ό,τι άλλο χρειαστεί για τη συγγενή των προσώπων, εμεί θα είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε. Μάλιστα, άρα ουσιαστικά πώς, αυτή η πρωτοβουλία πώ ξεκίνησε, κύριε Ιωάννη. Ένα συγγενικό πρόσωπο των δύο θυμάτων που τυχαίνει να είναι κάτοικο αρεδιού, ε, Μα εμπαρκάλεσαν όπω επειδή στην Ρουμανία είναι μεγάλοι οι συγγενεί, σε ηλικία μεγάλη, αν μπορούμε να του δώσουμε έναν χώρο να γίνει η ταφή για να μπορούν και αυτοί με τη σειρά του στο μέλλον να κάνουν το τρισάγιο κάθε χρόνο το μνημόσυνο. Μάλιστα. Ε, ε, του βόλευε δηλαδή ήταν κοντά στην Ναι, ε, ναι επειδή ε, είναι ο χώρο είναι κοντά στου ίδιου, να μπορούν κάθε χρόνο να κάνουν το μνημόσυνο. Εμεί, σαν Κοινοτικό συμβούλιο, πήραμε την πρωτοβουλία. Καθίσαμε στη συνεδρία και αποφασίσαμε ότι για λόγου ανθρωπιστικού και χριστιανικού έπρεπε να παραχωρήσουμε τον χώρο και ό,τι χρειαστεί η οικογένεια. Και θα γίνει και αργότερα ο τάφο, θα αναγερθεί το μνημείο, όλα είναι ναι. με έξοδα δικά σα. Εντάξει, μπήκαν στι εφημερίδε για να μπαίνουν εισφορέ για, για την ανέγερση του τάφου. Άρα, δηλαδή, όσοι θα είναι στην κηδεία θα μπορούν να συνεισφέρουν για την ανέγερση του τάφου. Μάλιστα. Ναι. Και αν χρειαστεί, θα επιδοτήσουμε και εμεί να τελειώσει το έργο. Μάλιστα. Ακούγοντα και τον Πανιερότατο, είναι όντω μεγάλη ανησυχία των ανθρώπων που μπορεί να γνώριζαν και τα δύο θύματα ή γενικά από τη δράση εντάξει, αυτού του ανθρώπου. Είναι λογικό να ανησυχούν. Πρέπει να βρεθεί τρόπο μέσα από εκδηλώσει, μέσα από διάφορε κινήσει να νιώσουν ότι δεν υπάρχει λόγο να ανησυχούν. Ακριβώ, διότι έγινε ο αναβράδμος από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε το θέμα με τον Ορέστη. Δυστυχώ ολόκληρη η κοινωνία ανησύχησε, ιδιαίτερα οι Ρουμάνικοι και οι Φιλιππινέζοι, διότι επίενο ότι έχουμε τρόπο να στηρίξουμε του ανθρώπου, να του δείξουμε ότι δεν έχουμε κανένα θέμα εναντίον του. Ε, προσπαθούμε Πρέπει να αντιληφθούν δηλαδή το πώ δεν δρούσε αυτό ο άνθρωπο και ότι δεν υπάρχει εξήγηση που να. Ήταν μια δηλαδή. μεμονωμένη περίπτωση, δυστυχώ αρρωστημένο πράγμα. Μάλιστα. Και δεν σημαίνει ότι όλη η κοινωνία είναι το ίδιο. Αλλήμον. Και θα είναι και πολλοί συγγενεί που, που θα έρθουν από το εξωτερικό συγγενεί ναι. και φίλοι, διότι συνεχώ με παίρνουν τηλέφωνο ότι να του εξηγήσω που είναι η κοινότητα. Ακριβώ γιατί ο κόσμο πλέον θα θέλει να συνεισφέρει, να στηρίξει και αυτή την προσπάθεια για τον τάφο. Γιατί δεν ποσα πόσα χρήματα χρειάζονται, 2-3 χιλιάδε. Γύρω στι 3.000. χιλιάδε. για να γίνει το, το, μνημείο, το μνημείο ο τάφο κτλ. Τα θα ταφούν δίπλα-δίπλα. Μαζί. Μαζί. Μαζί στον ίδιο τάφο. Μάλιστα. Άρα, είναι η πέμπτη μια δύσκολη μέρα για την κοινότητα αλλά για όλη την Κύπρο. Είναι οι πρώτες κυρίες των θυμάτων. Είναι και θυμάτων. οι πρώτες και θα είναι πολύ δύσκολο. Από θέμα ψυχολογίας, ο Μητροπολίτης μας ενημέρωσε ενώ ότι η ψυχολογία του θα είναι στη διάθεση μας. Ε, ελπίζουμε να αντεπεξέλθουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και όσοι μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν, θα ήταν καλό να σπεύσουν την ώρα τη κηδεία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να συνεισφέρει κάποιο, Ένε, ένε, Δεν δηλώσαμε... έχουν γίνει γνωστοί. Ναι. Άρα, μέσω τη κηδεία ή στο κοινοτικό συμβούλιο για να, για να γίνει και το μνημείο και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναστεί να καλά. είστε καλά. Καλή συνέχεια.